Ταξιδιώτη. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, Ντίνο Κάκουρα, και τον Γενικό Διευθυντή του Πανκυπρίου Συνδέσμου Ξενοδόχων, Ζαχαρή Ιωαννίδη. Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ορίσατε. Οι εξελίξεις στην γειτονιά μας, στην περιοχή μας, φαίνεται ότι μας οδηγούν σε επανασχεδιασμό των πραγμάτων σε σχέση με τον τουρισμό. Θέλω καταρχήν να δω αν έχουμε στοιχεία τελικώς για τις πτήσεις που θα γίνονται καθημερινώς από τη Ρωσία, κύριε Κάκουρα. Ναι. Αυξήθηκαν. Αυξήθηκαν, έχουν μπει καινούργιες πτήσεις από τη Μόσχα και από την Αγία Πετρούπολη και προγραμματίζονται καινούργιες από τη Βρετανία στις αρχές του επόμενου χρόνου. Συνολικά από Ρωσία πόσες θα έρχονται εβδομαδιαίως? Τώρα οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν 9 εβδομαδιαίως και 6 από την Αγία Πετρούπολη και θα μπουν και 4 από τη Μεγάλη Βρετανία μετά από το Φεβράριο. Και είστε σε επαφή με συναδέλφους σας στις χώρες αυτές, ούτως ώστε οργανωμένα να έρχονται εδώ? Γνωρίζουμε αριθμούς που μπορεί να αγγίξουν οι τουρίστες από Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία? Να πούμε ότι όχι μόνο είναι απλωμένες πτήσεις, αλλά και οι δρομολογημένες πτήσεις παίρνουν κάποιους μεγαλύτερους αριθμούς. Mm-hmm. Άρα ο κόσμος που θα έρχεται θα είναι περισσότερος από αυτά τα νούμερα που έχουν αφαίρει λόγω των πτήσεων των συγκεκριμένων. Να πούμε επίσης ότι μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο. Άρα υπάρχει και διαθέσιμα δωμάτια σε αρκετές περιοχές. Πιστεύουμε ότι οι διαβουλεύσεις δεν έχουν τελειώσει ακόμα, δηλαδή γίνονται κάποιες προσπάθειες, διότι ο αριθμός των ατόμων που πάνε στην Αίγυπτο, των τουριστών από τις δύο χώρες, δηλαδή την Αγγλία και τη Ρωσία που έχουν βγάλει την ανακοίνωση και μεταφέρουν τους τουρίστες εκτός, μπορούν οι αριθμοί να γίνουν αρκετά μεγαλύτεροι. Όμως δεν είμαστε μόνοι μας στην περιοχή, υπάρχουν και άλλες ανταγωνιστικές χώρες που θα πάρουν κάποια νούμερα, όπως είναι η Τουρκία, η οποία έχει και πιο χαμηλό πακέτο. Έχει φθηνότερο τουριστικό προϊόν. Και είναι πιο κοντά στην Αίγυπτο. Ακριβώς. Εμάς ένα πρόβλημα που έχουμε είναι ότι το προϊόν μας είναι. Άρα ακριβό. Έχουμε ένα ανταγωνισμό με την Τουρκία τώρα. Και άλλες χώρες. Και άλλες. Ποιες είναι οι υπόλοιπες? Είναι η Ισπανία, Τενεριφή, η Μαγιόρκα. Ναι, και τα τελευταία χρόνια, κύριε Ιωαννίδη, λόγω της οικονομικής κρίσης, το χειμώνα προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε πράγματα και καταστάσεις ακριβώς για να φέρουμε τουρισμό. Τώρα δυστυχώς κάποιες δυσάρεστες εξελίξεις, περίεργα τα φέρνει η ζωή, μας αναγκάζουν να μπούμε ξανά στο παιχνίδι του χειμερινού τουρισμού. Πρώτης θα επιτρέψετε μου να πω ότι εκφράζουμε την λύπη μας για το τι συμβαίνει στη γείτονα χώρα λόγω ακριβώς των αδιανόητων ενεργειών που στήχησαν τη ζωή 224 αθώων ανθρώπων που επέστρεφαν από τις διακοπές. Και δεν είναι και το μόνο περιστατικό. Αυτά είναι τα ανησυχητικά τα οποία πρέπει να προβληματίζουν όλους μας. Εκείνο το οποίο προβάλλει στην επιφάνεια είναι το ύψιστο αγαθό της ασφάλειας την οποία οφείλουμε να παρέχουμε προς όλους, τόσο συμπατριώτες μας όσο και στους επισκέπτες όταν έρχονται σε ένα τουριστικό προορισμό. Και γι' αυτό οδηγήθηκαν οι κυβερνήσεις σημαντικών χωρών τροφοδοτών του τουριστικού ρεύματος προς την Αίγυπτο στην άμεση απαγόρευση πτήσεων προς το Σάμερ Σέικ, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, και μετά ακολούθησε και η Ρωσία. Αυτό ακριβώς το γεγονός και οι κρούσεις που έχουν γίνει προς την κατεύθυνσή μας από τους συνεργάτες μας διοργανωτές ταξιδίων κατά κύριο λόγο και συγκεκριμένα από τη Ρωσία, από τον Μπίπλιο Κλόπους, που είναι και ο κύριος τροφοδότης του ρωσικού τουριστικού ρεύματος προς το νησί μας, μας ευαισθητοποίησαν και θέσαμε στις μηχανές και πάλι σε εγρήγορση, ιδιαίτερα σε κάποια ξενοδοχεία τα οποία παραδοσιακά ανέστρεφαν τη λειτουργία τους. Έκλειναν τη χειμερινή περίοδο. Πόσα ξενοδοχεία περίπου θα μείνουν τώρα ανοιχτά? Ακριβώς αυτή τη στιγμή που μιλούμε, η Biblio Octopus έχει συμπληθεί με 50 τόσα ξενοδοχεία, με ένα σύνολο κλινών που επαριθμούν περίπου 18.000 κλίνες, εκ των οποίων οι 6.000 είναι από μονάδες που δεν θα λειτουργούσαν κανονικά το χειμώνα, ή έκλεισαν ορισμένες πριν λίγες μέρες και επαναλειτουργούν άμεσα. Σημαντική ένεση. Μιλούμε με βάση τον προγραμματισμό των πρόσθετων πτήσεων που έχει προαναφέρει και ο φίλος ο κ. Κάκουρας προηγούμενα. Μιλούμε για 15 πτήσεις τη βδομάδα, περίπου 10 από τη Μόσχα και 5 από την Αγία Πετρούπολη, με δυνητικά. 6 μου είπατε προηγουμένως. Είναι περίπου 10 με 15 σύνολο. 15 σύνολο. Δυνητικά για 92.000
Ρώσους τουρίστες που μπορούν να μεταφερθούν στην Κύπρο κατά τη διάρκεια όλης της χειμερινής αρέσκονται περίοδου. Αρέσκονται στο χειμερινό τουρισμό οι Ρώσοι? Όχι ακριβώς, δεν είχαμε τόσους αριθμούς Ρώσων τουριστών κανονικά, λόγω ακριβώς αυτών των εξελίξεων που η απόφαση του διοργανωτή ταξιδίων ήταν να διοχετεύσω σημαντικό μέρος του τουριστικού μου. Περισσότερες από αυτές ήταν και προπολιμένες διακοπές για την Αίγυπτο. Άρα είχαν την επιλογή είτε υποχρεωτικά να επιστρέψουν τα λεφτά στους πελάτες τους ή να δώσουν, υπαλλακτική επιλογή. Οπότε εδώ είναι το μεγάλο στίχημα, η ευκαιρία που μας παρέχεται να επανατοποθετήσουμε την τουριστική Κύπρο ως ιδανικό τουριστικό προορισμό κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου. Διότι έχουμε τα φόντα και χωρίς να υποβαθμίζω το τι προσφέρει το Sharm el-Sheikh, με 10.000 ιστορία και πολιτισμού και με ομόθρησκη δυνητική αγορά όπως τη Ρωσία που μπορεί και ευαισθητοποιείται σε παράγοντες και εμπειρίες και βιώματα που δίνουν πρόσθετη αξία, αλλά και την υποχρέωση όχι μόνο τα ξενοδοχεία να ανταποκριθούν όπως ανταποκρίθηκαν παρέχοντας και προσφέροντας κλίνες, αλλά και οι άλλοι επαγγελματίες του τομέα που δραστηριοποιούνται σε μια τουριστική περιοχή. Είναι μια αλυσίδα υπηρεσιών. Ακριβώς. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο τουρίστας από το ξενοδοχείο στο οποίο του παρέχει όλες τις διευκολύνσεις, την ψυχαγωγία ανέσεις και να περπατά σε μια ερημούπολη ή μια νεκρή πολιτεία. Άρα εδώ είναι η πρόκληση προς όλους μας, συντονισμένα και οι τοπικές αρχές αλλά και οι άλλοι επαγγελματίες να επαναλειτουργήσουν αν έχουν κλείσει τα υποστατικά τους, ώστε να παρουσιάζεται ο ζωντανός τουριστικός αυτό προορισμός. Αυτό θα ρωτήσω τώρα. Είστε σε συντονισμό, γίνονται αλλεπάλληλες συσκέψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων? Βεβαίως υπάρχουν. Ήδη η τουριστική πράκτορες της Κύπρου είναι σε συνεχή επαφή με τους αντιπροσώπους, τους μεγάλους οργανωτές ταξίδιων στο εξωτερικό. Κάποιοι μάλιστα αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις χώρες αυτές, δηλαδή στη Μεγάλη Βρετανία και στη Ρωσία, και κάνουν διάφορες διευθετήσεις. Να πούμε ότι τα γεγονότα τρέχουν. Δηλαδή, αυτά είναι τα νούμερα που έχουμε τώρα. Υπάρχει πιθανότητα να αλλάξουν τα δεδομένα πιο θετικά, εννοώ. Να πούμε επίσης ότι, για να πάρουμε έτσι μια ιδέα, ειδικά από τη Ρωσία, πώς ήταν ο χειμερινός τουρισμός. Ο Δεκέμβριος πέρσι και ο Γενάρης πέρσι είχαν από 5.000 σύνολο τουρίστες από την ρωσική επικράτεια. Δηλαδή, οι τουρίστες, οι Ρώσοι, δεν θέλουν την Κύπρο χειμερινό προορισμό. Αντιθέτως με την Αίγυπτο, που θεωρείται κατεξοχήν. Λόγω κλίματος. Λόγω κλίματος. Άρα τα νούμερα που. Και λόγω κόστους. Και κόστους, ναι, σίγουρα. Άρα τα νούμερα που βλέπουμε τώρα είναι πολύ μεγάλα για τη χειμερινή περίοδο, που δεν θα τα είχαμε αν δεν υπήρχε δυστυχώς αυτό το πρόβλημα το τραγικό που έχει συμβεί στην Αίγυπτο. Ναι. Και όμως, εάν συντονισμένα, όπως το έχετε επισημάνει, ενεργήσουμε όλοι, μπορούμε τουλάχιστον εκείνη την διαφορά στην τιμή πακέτου που υπάρχει. Το στόμα μου το πήρατε τώρα, αν είστε έτοιμοι. Η μακρόχρονη συνεργασία μας, κυρία Κερδινέζου. Μάλλον. Διαβάζει τη σκέψη ο ένας του άλλου. Λοιπόν, εδώ είναι η πρόκληση και, αν θέλετε, η υποχρέωσή μας. Συλλογικά να συμβάλλουμε ώστε ακριβώς να ελαχιστοποιηθεί η διαφορά στην τιμή του πακέτου, ώστε να γίνουμε και ανταγωνιστικοί. Άρα, πετυχαίνοντας αυτό, χτίζουμε με την ευκαιρία να που μας κερδίσετε αυτό που θα έρθει τώρα λόγω συγκυρίας για το αύριο. Να φύγει με βιώματα, πρεσβευτής της Κύπρου ότι είναι ιδανικός τουριστικός προορισμός κατά τη χειμερινή περίοδο και ταυτόχρονα να μπορέσουμε. Καθίστε όλοι κάτω και ρίξτε τις τιμές τότε. Απλώς θα προσθέσω ότι είναι μια ευκαιρία για να αποδείξουμε ότι η Κύπρος είναι και χειμερινός τουρισμός. Και ότι του χρόνου θα μπορούμε να στήσουμε σε αυτό για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο. Και ότι μπορούμε να είμαστε επίσης ανταγωνιστικοί σε σχέση με τις γείτονες χώρες που δίνουν φθηνότερο προϊόν. Ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ. Θα παρακολουθούμε.